Ο Νεϊμάρ εγκατέλειψε το Παρίσι. Όχι για τη μεταγραφή που όλη η Ευρώπη περίμενε, αλλά για να συμμετάσχει στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας. Η διοίκηση της Παρί κατάφερε να κρατήσει προς το παρόν τον Βραζιλιάνο Άσο και προχώρησε σε δύο μεταγραφικές κινήσεις της τελευταίας στιγμής, τον Μάουρο Ικάρντι από την Ίντερ και τον Κέιλορ Νάβας που έχει κατακτήσει τρεις φορές το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η πιο ακριβή μεταγραφή του εφετινού καλοκαιριού πάντως είναι το παιδί θαύμα από την Πορτογαλία Ζωάο Φέλιξ. Από την Μπενφίκα βρέθηκε στην Ατλέτικο εναντί 126 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολουθεί ο Αντουάν Γκριεσμάν που εγκατέλειψε τη Μαδρίτη για τη Βαρκελόνη εναντί 120 εκατομμυρίων ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ κόστησε η μεταγραφή του Εντέν Αζάρ στη Ρεάλ. Με τον Ζινεντίν Ζιντάν να θέλει να παρουσιάσει κάτι νέο, χωρίς όμως την αναμενόμενη επιτυχία μέχρι στιγμής. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται δύο αμυντικοί. Η Manchester United δαπάνησε 87 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Χάρι Μαγκουάιρ από τη Λέστερ, ενώ η μεγάλη κυρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου ξόδεψε 85,5 εκατομμύρια ευρώ για να υπογράψει τον Ματίας Ντε Λίχτ από τον Αγιάξ. Την πιο θερμή υποδοχή πάντως επιφύλαξαν οι φίλαθλοι της Γαλατασαράη στο Ραντάμελ Φαλκάο κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης το βράδυ της Κυριακής.